like a Hellcat. Another boxing. What we have here? Αυτό θα πει να βάζει σκούλα. What do we have here? Sony link pads. Sony link pads. Παιδιά, τα καινούργια ακουστικά από τη Sony, το WF-L900WM με Google Alexa built-in, iPhone, iPod και ανοίγουμε να δούμε. Είναι το κοπίδι σου, ρε. We made it. Link pads. Και εδώ με το λογότυπο. Και ας ανοίξουμε. Οπ, μέσα. Μετά αυτό. Αυτό. Με τα διάφορα είδη. Για τα ακουστικά μας. Η εφαρμογή είναι. Και εδώ έχω φιλάρι. Καλά θα πει αυτό. Και έχουμε τα Sony. Θα τα δούμε σε λίγο. Για να μην δει λόγη θεκούλα. Ένα σωρό πράγματα έχει από ό,τι βλέπω. Ψυχαναγκαστική, έτσι γίνεται. Εδώ έχουμε το καλωδιάκι μας. Εδώ έχει ένα κάρο ιστορίες. Γιατί το κάνανε αυτό, δεν ξέρω. Anyway. Γιατί έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ προφανώς έχει XSSL διάφοροι τύποι. Earpads για τα αυτιά μας, μη φεύγετε. Εδώ καθίστε. Εδώ έχει διάφορα πραγματάκια από τη Sony. Και έχουμε και 360 Reality Audio από ό,τι βλέπω. Όλα αυτά. Ένα manual σε διάφορες γλώσσες. Τα λοιπά. Διάφορα manuals και τα λοιπά. Δεν έχουμε κάτι εδώ. Και εδώ έχει άλλο manual με οδηγίες. Πώς θα ανοίγουμε τα ακουστικά. Πώς θα περάρουμε ένα κατεβατό ολόκληρο, όπως το βλέπετε κι εσείς. Θα να γυρίσω και πίσω για το τι κάνουμε.
Και ένα ακόμα manual, φαντάζομαι τα ίδια πράγματα, τις ίδιες οδηγίες για το τι ακριβώς κάνουμε. Κατέβατα ολόκληρα από τη μια πλευρά και από την άλλη, επί δύο φορές. Ξέχανα κάτι στη θήκη, όχι. Εδώ έχουμε το super καλό, δεν είναι Type-C, πολύ ωραία. Τα πιο πολλά παιδιά από ό,τι έχετε δει, τα έχουμε δει. Να βάλουμε και αυτό μέσα. Αυτό δεν έχει κάτι, φαντάζομαι. Αυτό δεν έχει κάτι, αυτό. Όχι. Δεν έχει κάτι ούτε αυτό, τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Και πάμε στο κύριο, να μπουν τα ακουστικά μας. Περισσότερα σε λίγο όμως θα δούμε πώς είναι. Αυτά εδώ είναι. Κλείνει ωραία η θεκούλα και ανοίγει. Έτσι. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά μας. Μπαίνω στο αυτιά. Λεπτομέρεια Sony. Ωραία, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Κραπώνει στο αυτί με το κυκλικό. Ξαναβάζουμε στις θήκες τους. Βλέπετε το πράσινο λαμπάκι που ανέβει πολύ ωραία. Θήκη Type-C. Η εφαρμογή είναι η Sony. Και Sony πάνω στο Type-C, πολύ ωραίο. Μικρή διακριτική θηκούλα. Για να δούμε και εδώ τις πληροφορίες. Αν εστιάσει η κάμερα. Manufacturer, Corp κτλ. Κτλ. Δεν βλέπω κάτι χρήσιμο εκτός από το τι γράφει. Output 5 volts, 80 mAh. Αυτό. Τα συνδέουμε και τα λέμε σε λίγο. Τώρα να δούμε και τον ήχο. Πιστέψτε με, είναι πολύ δυνατός ο ήχος. Απλά θα το βάλετε στα αυτιά σας και θα καταλάβετε. Οκ. Okay. Τώρα το touch λέει ότι αν πατήσεις διπλό κλικ με διπλό touch σταματάει το κομμάτι, πηγαίνει επόμενο κομμάτι. Αυτά τα καθορίζετε εσείς και μέσα από την εφαρμογή όπως θέλετε. Καινούργια λειτουργία είναι ότι δεν χτυπάς πάνω στο ακουστικό, αλλά στο ζυγωματικό σου εκεί κάπου κοντά. Στο ζυγωματικό εκεί κάπου κοντά. Φτιάχνει ότι είναι να κάνει. Ο ήχος είναι εξαιρετικά καλός. Τα λέμε σε λίγο με την εφαρμογή. Συνδεθεί λοιπόν στο Sonic και από εκεί προφανώς κλείνει. Εδώ έχουμε link punch version, ποια version είμαστε και τα λοιπά, και ένα tutorial αναλυτικό περιμένουμε. Τι θα βγάλει, και έχουμε ένα link punch, ένα αναλυτικό tutorial για το τι θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα φορέσουμε τα ακουστικά, με βήματα, το ένα μετά το άλλο, πώς αντικαθιστούμε ιστορίες κτλ. Κτλ.
Και για κάποιες play tap, διπλό tap είναι play pause, όταν αναλαμβάνουμε μια κλίση είναι διπλό, το οποίο οτιδήποτε δεν ακουμπάμε πάνω στο ακουστικό μας, αλλά και στο ζυγματικό δίπλα. Σωστή. Διπλό tap επόμενο το song, απορρίπτουμε κλίση, έχουμε και 360 ό,τι από ό,τι είδα, αλλά θα χρειαστείτε κάποιον να σας κάνει το pairing. Για τα αυτιά και τα λοιπά, βλέπουμε ότι έχουμε activity, των δραστηριοτήτων μας, πληροφορίες. Έχει βγει μια καινούργια έκδοση η οποία μεταφέρεται από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και την ένδειξη της μπαταρίας μας στο 40%, πατήσω ότι έχει παίζει μουσική, ανεβάζουμε, αυξομένουμε ένταση. Κάνε δυνατή την ένταση τώρα. Έχουμε τον ήχο μας, μπορούμε να κάνουμε τα μπάσα μας και τις ιστορίες. Έχουμε όταν πιάσει η ομιλία, τέτοιο να σταματήσει τη μουσική, το speak to chat. Και να γνωρίζει τη φωνή σου. Hello. Failure, μισό λεπτό παιδιά. Ας δοκιμάζω τη λειτουργία που είπαμε παιδιά. Είναι το speak to chat, παίζει μουσική. Και μόλις μπούμε εδώ, η ανοιχνή αυτή η φωνή μας. Παίζει μουσική και μας πούμε ένα hello, κάτι μιλήσουμε, σταματάει αυτόματα η μουσική. Αυτό είναι, μπορούμε νομίζω να το ρυθμίσουμε και όλα σαν ανάλογα τι θέλουμε, σε sensitivity και ιστορίες. Πολύ ωραία, equalizer, για να φτιάξουμε τα equalizer μας. Αυτό πρέπει να το σας το φτιάξει κάποιος, είναι για το 360 για τον ήχο. Πολύ ωραία. Bluetooth connection στα πίλδι. Δεν είδα κάποιο ANC, Active Noise Cancellation. Αυτό το DC δεν έχω ιδέα τι είναι. Και πάμε στο system, όπου αυξάνομαι και άλλο τον ήχο από ό,τι βλέπω. Να γίνει δυνατότερος ο ήχος και έχουμε να φτιάξουμε τα κουμπάκια μας από εδώ. Ναι, έχουμε τι θέλουμε να κάνουμε, volume control, share control, assistant, τα πάντα όλα και Alexa και μια καινούργια access. Triple song, την ίδια φάση και για το triple. Τι θέλετε να κάνετε με τα κουμπιά, ok. Το αριστερό και το δεξί, η ίδια φάση. Και κουμπί reset, βγαίνουμε από εδώ. Στο system. Έχουμε power off αυτόματο, area tap, notifications και voice guide για τα πεις και αγγλικά και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και γλώσσες. Τα πάντα όλα. Οκ. Το λογισμικό που έχουμε το κατεβαίνει. Στα settings εδώ έχουμε 1000 πραγματάκια από ό,τι βλέπω να κάνουμε. Χάμος. Τα βλέπετε και εσείς ο ίδιος και εσείς οι ίδιοι, συγγνώμη. Και τι άλλο έχει μείνει, το services νομίζω. Ναι, αυτό είναι άμα θέλετε κατευθείαν με ένα tap να πηγαίνει κατευθείαν Spotify, αν έχετε κάποιο λογαριασμό. Και το ρυθμίζεις από εδώ για quick access. Πολλά πραγματάκια βλέπω. Πολύ καλή φάση το κόβω, ναι εδώ, τι θέλουμε και πώς το θέλουμε και το ρυθμίζουμε για quick access κατευθείαν για την εφαρμογή μας, διαλέγουμε την εφαρμογή Spotify Tap, το βλέπετε και εσείς οι ίδιοι, συγγνώμη, please install Spotify login κτλ. Αυτά έχω, activity το είδαμε, information το είδαμε, παιδιά είχα την ποσοστή και από τον ήχο και αυτά. Τα λέμε στα τελικά συμπεράσματα. Πολύ καλά ακουστικά. Τα προτείνω. Θέλω να δω κάτι για το ambient sound που σας είχα πει πιο πριν. Λέει headphone volume becomes larger if ambient sound is louder. Okay.
Για τους εξωτερικούς έχω ζητήσει τελικά παιδιά αυτό. Και αυτό για το notification guide, notification tones, voice guidance, plans κτλ. Φανταστικός ήχος, το 360 δεν πιστεύω θα το απογείωσει. Εδώ είναι τα τέτοια που σας έλεγα. Για να διαλέξουμε bright κτλ. Γίνεται χάμος, χάμος, όταν λέω χάμος, χάμος, vocal, treble, boost, speech, manual, custom και τα ρυθμίζετε εσείς και κάνετε ό,τι θέλετε. Άμα το προτείνω, για τους λάτρεις της μουσικής, το προτείνω. Μην ξεχάσετε κάθε ένα subscribe, ένα thumbs up και ένα share στο βίντεο εάν σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι επίσης. Λοιπόν, λοιπόν, τα προτείνω ανεπιφύλακτα για τους λάτρεις μουσικής. Ευχαριστώ.